Γιώργος Λεκάκης τώρα στην παρέα μας, λαογράφος, συγγραφέας, και νομίζω ότι για ώρες να μιλάμε με τον Γιώργο το Λεκάκη για τα έθιμα της πρωτοχρονιάς δεν θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε έτσι και να τα ξεδιπλώσουμε σε όλο τους το μεγαλείο, γιατί η ελληνική παράδοση νομίζω είναι πάρα πολύ πλούσια και αυτές τις μέρες οι Έλληνες από τις παλιές εποχές που δεν είχαν άλλο τρόπο να μαζεύονται και να ζουν έτσι όμορφες στιγμές, να διασκεδάζουν, να το γλεντάνε και να χαίρονται, έχουν αφήσει πάρα πολύ καλή έτσι, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Λεκάκη. Καλή ημέρα, άρχοντες, και εμείς σε όλους τους ακροατάς σας, σε όλο τον κόσμο. Τώρα τι να πρωτοπούμε για τα ήθη και τα έθιμα της πρωτοχρονιάς, γιατί κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και το τελευταίο χωριό, κάτι έχει ιδιαίτερο αυτές τις μέρες. Από έθιμα για το γλέντι και το χορό μέχρι πράγματα που έχουν να κάνουν με το φαγητό, πολύ ιδιαίτερα έτσι πιάτα που τα παρουσιάζουν στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, και βέβαια όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ελληνική παράδοση. Ναι, ακριβώς. Ακόμα και κάθε μικρό χωριό, ακόμα και δύο διπλανά χωριά, έχουν κάτι της το διαφορετικό. Δεν θα βρεις όμοιο τρόπο πουθενά, διότι ο Έλληνας θέλει να ξεχωρίσει από τον διπλανό του και θέλει να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Το ομοιότροπο όμως, το ομότροπο όμως φαίνεται, γιατί μπορεί να χωρίσουμε τα έθιμα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, το ένα θέμα είναι το φαγητό, το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Το άλλο είναι το μεταφυσικό θέμα, το οποίο πάντα παίζει στην λαογραφία μας. Το άλλο είναι η ενδυμασία, η ένδυση και η αμφίεση που γίνεται αυτές τις μέρες, τα τραγούδια, η μουσική, αυτό που λέμε κάλαντα. Και το τέλος, το τελευταίο είναι τα διαβατάρικα έθιμα ή διαβατήρια έθιμα, τα οποία συμβαίνουν σε όλες τις εποχές βέβαια, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα, και είναι πολύ κομβικά αυτά και πρέπει να τηρούνται, αλλιώς δεν περνάμε απέναντι. Αλλιώς δηλαδή δεν κλείνουμε μια εποχή για να πάμε σε μια άλλη. Να τα πάρουμε τη σειρά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για αυτά που είναι τα πιο περίεργα καταρχήν. Φαίνονται σήμερα περίεργα και παράλογα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την εποχή των κομπιούτερ και των κινητών τηλεφώνων τι ακριβώς γινότανε. Ένα βασικό θέμα είναι το θέμα του νερού. Ξέρετε ότι οι βρύσες θα παγώσουν, τα πηγάδια θα παγώσουν, τα νερά θα παγώσουν, οπότε ζητούμενο είναι, αφού αυτές τις τρεις μήνες του χειμώνα θα είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, να έχουμε νερό. Δεν ήταν τα πράγματα πάντα όπως τώρα. Έχουμε τη βρύση μέσα στο σπίτι, ανοίγουμε τη βρύση στην κουζίνα μας και τρέχει νερό. Δεν ήταν έτσι πάντα τα πράγματα και τόσο εύκολα. Το νερό το προμηθεύονταν από τα κοντινότερα πηγάδια ή τις κοντινότερες πηγές, όπου έπρεπε να πάνε νέα παιδιά, τα οποία είναι στην εφηβεία, τα οποία έχουν και τους δύο γονείς εν ζωή, άρα είναι καλότυχα παιδιά. Αθώα παιδιά, η αθωότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία, να πάρουν στάμνα ή δύο, αν ήταν πιο μεγάλα παιδιά και μπορούσαν, να πάνε σε αυτή την πηγή, σε αυτό το πηγάδι, να τις γεμίσουν τις στάμνες και να τις φέρουν μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια όμως αυτήν, είτε του πήγαινε είτε του έλα, δεν θα έπρεπε να μιλήσουν. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν λέξη. Αυτό είναι το λεγόμενο αμίλητο νερό. Το νερό έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι αμίλητο, χωρίς να ακουστεί μιλιά, διότι επηρεάζουμε το νερό με ό,τι λέμε. Γιατί το νερό είναι το μοναδικό, ούτως ή άλλως είμαστε 80% νερό, έτσι. Το νερό επηρεάζει και επηρεάζεται από τον άνθρωπο που ακριβώς είναι δίπλα. Επίσης, ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει το πεδίο στο νερό. Σε καμία άλλη κατάσταση της ύλης δεν μπορείς. Το στερεό πάντα μένει στερεό. Το αέριο δεν μπορείς να το κρατήσεις. Αλλά το υγρό, το νερό κυρίως, όταν το βάλεις στη χούφτα σου, παίρνει το σχήμα της χούφτας σου και παίρνει και όλες τις γραμμές των χεριών σου. Από αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ξέρετε ότι γινόταν μαντεψιές. Ας θυμηθούμε απλά το μαντίο της Κλάρου στην Ιωνία και πιο γνωστό σε όλους μας το μαντίο των Δελφών με την Πυθία, η οποία με το νερό της Κασταλίας πηγής που έπαιρνε στα χέρια της
και το έβαζε στο χέρι του χρηστηριαζόμενου, αυτού δηλαδή που θα ζήταγε μαντεψιά, μπορούσε να μαντέψει το τι ακριβώς θα συμβεί. Όμως, επειδή ο Έλληνας του αρέσει και το αριστοφανικό στοιχείο και είναι ο εφευρέτης της σάτυρας, σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρχαν οι γιαβρίδες. Οι γιαβρίδες τι ήτανε, ήταν άλλα παιδιά τα οποία πήγαιναν στις πηγές και στα πηγάδια και προσπαθούσαν με αστεϊσμούς και πειράγματα να κάνουν τα παιδιά που κουβαλούν το νερό να γελάσουν ή να τους απευθυνθούν ή να πούν το οτιδήποτε. Έλεγαν λοιπόν από αστεϊσμούς και πενέματα έως ερωτικούς στίχους και κάνανε ερωτικές προτάσεις στα κορίτσια τα οποία δεν έπρεπε να απαντήσουν και να δώσουν ανταπόκριση. Αν δίναν ανταπόκριση σε αυτό, κάτι θα σήμαινε για την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν στις πηγές και στα αγιάσματα, όπως τα έλεγε ο λαός μας, αυτές τις πηγές οι οποίες ρέουν εντός εισαγωγικών, εντός ιερών χώρων, εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν οι λεγόμενοι κλέφτες των νερών. Αυτό γίνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα μας, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου έχουμε πιο παγωμένους χειμώνες και οι πηγές θα πάγωναν. Για να μην παγώσουν οι πηγές και για να έχουν νερό οι άνθρωποι κατά τους 3 μήνες, ο οποίος χειμώνας έχει ξεκινήσει από την χειμερινό ηλιοστάσιο, περίπου 20-21 του μηνός Δεκεμβρίου και πάει μέχρι το Μάρτιο. Αυτή είναι η πιο σημαντική περίοδος στην εποχή, η πιο σημαντική εποχή στην διάρκεια, την περίοδο του έτους. Γιατί, διότι αν επιβιώσουμε από αυτή την περίοδο, όλα θα πάνε καλά. Είναι κρύο, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και καλύτερες. Το κρύο μπορεί να καταστρέψει τον αγρό μας, τα δέντρα μας, αλλά και το ζωικό μας κεφάλαιο, είτε αυτά είναι ζώα μέσα στα χυμαδιά, στα μαντριά κλπ. Οπότε χρειάζεται επαυξημένη προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν έκαναν και διάφορες, με το νερό όταν ερχόταν στο σπίτι, έκαναν διάφορες τελετές όπως κάνουμε σήμερα τον αγιασμό. Έπαιρνε δηλαδή ο πιο παλιός, ο πιο ιερός, δηλαδή ο γέρος του σπιτιού, ο πιο γέροντας του σπιτιού, έπαιρνε με ένα βίτσι, με ένα κλαδί, έπαιρνε, βούταγε το κλαδί αυτό στη στάμνα και ράντιζε, έκανε αγιασμό δηλαδή, τις γωνίες του σπιτιού, τα θεμέλια του σπιτιού, όλα τα δωμάτια του σπιτιού, το τζάκι, την εστία, αλλά και τους στάβλους. Και μετά πήγαινε όπου ήταν τα ζώα. Και μετά πήγαινε και στους αγρούς και έκανε το ίδιο πράγμα στους αγρούς. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο μεταφυσικό έθιμο που συμβαίνει εκεί πέρα, διότι εκεί πέρα ο άνθρωπος κάνει επέμβαση στο πεδίο. Λοιπόν, έχουμε και μια σειρά από πράγματα τα οποία τα έχουμε πλέον συνηθίσει και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αφετηρία τους. Όπως για παράδειγμα αυτό που λέμε να σπάσουμε το ρόδι. Όπως οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ζυμώματα. Είτε αυτά είναι οι βασιλοκουλούρες, είτε είναι η βασιλόπιτα με το φλουρί. Είναι πράγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει τόσο πολύ μέσα στην καθημερινότητά μας που σπάνια αναρωτιόμαστε πώς ξεκίνησαν, ας πούμε, και πώς έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Θα σας πάω εκεί. Πρώτα απ' όλα, άλλο μεταφυσικό είναι το ποδαρικό. Το ποδαρικό. Σωστά, και το ποδαρικό, βέβαια. Και η τύχη, που συνδέονται όλα αυτά με την τύχη. Έτσι. Η τύχη είναι ένα μεταφυσικό θέμα. Πώς θα μπορείς να προβλέψεις την τύχη, το μέλλον, ή πώς μπορείς να προκαλέσεις την τύχη. Άρα σωστά. Λοιπόν, εδώ την προκαλείς την τύχη σου αυτές τις μέρες. Είναι ανοιχτή η ουρανή, όπως λέει ο λαός μας, και μπορείς να επέμβεις στην τύχη σου, δηλαδή στο μέλλον σου. Μεταφυσικό, αλλά πώς και πώς προσέχουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπει πρώτος στο σπίτι την πρώτη μέρα του χρόνου, έτσι. Όλοι το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ναι. Να είναι νεαρό παιδί, να είναι καλότυχος, έτσι κλπ. Να ζουν οι γονείς του, να μην έχει προβλήματα, η οικογένειά του κλπ. Αυτό το προσέχουμε όλοι μας. Όσο και αν δεν θέλουμε να πιστεύουμε στα μεταφυσικά ή αρνιόμαστε να δούμε πέραν του κόσμου του αισθητού. Εδώ λοιπόν έχουμε, εμείς το λέγαμε ποδαρικό, το λέμε διότι θα βάλει το πόδι του πρώτος στο σπίτι μας τη νέα χρονιά αυτός ο άνθρωπος, ή κατσιποδιά. Έτσι, λέγεται και κατσιποδιά, ναι. Γιατί δεν θέλουμε να είναι κατσιπόδης. Ποιος είναι ο κατσιπόδης? Ο κατσιπόδης είναι ο καλικαντζαράκος. Οι οποίοι ξέρετε ότι οι καλικάντζαροι έχουν ήδη βγει και κοντεύουν να φύγουν τώρα σε μια εβδομάδα περίπου, κάνουν τις ζημιές. Άλλο ένα τεράστιο μεταφυσικό θέμα το οποίο υπάρχει στα αίσθημά μας και η περίοδος το ευνοεί,
Είναι κάποια πνεύματα που έρχονται από τον κάτω κόσμο, κάνουν διάφορες ζημιές, τρώνε τα φαγητά μας, μπαίνουν και πειράζουν τα ζώα, πειράζουν τους ανθρώπους, κάνουν διάφορα πράγματα, προκαλώντας τους ανθρώπους να φύγουν από το κέντρο τους. Εδώ λοιπόν, με αυτούς τους κατσιπόδιδες υπάρχουν τραγούδια, τα λέγαμε και εξορκισμούς, που γίνονται ακόμα και από εκκλησίες, ακόμα και από παπάδες που ψάλλουν συγκεκριμένους ύμνους και έποδους για αυτά τα πνεύματα τα οποία εν τέλει θα φύγουν μετά των φώτων. Επίσης, σημαντικό πράγμα να πούμε είναι η τύχη, η οποία εκφράζεται είτε με τη βασιλόπιτα, όπως είπατε, ποιος θα είναι ο τυχερός, αυτός που θα βρει το φλουρί. Η τύχη επίσης είναι και με τα χαρτιά. Παίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτόν τον καιρό χαρτιά. Τράπουλα δηλαδή, ενώ χαρτοπαίγνια. Και αν όχι μόνο χαρτιά, και ό,τι άλλο είδους τζόγος υπάρχει. Έστω και για μια φορά, έστω και για το γούρι, έστω και μόνο αυτή την ημέρα, έστω και συμμετέχοντας μόνο σε μια ζαριά ή μόνο σε ένα παιχνίδι. Αυτό γιατί το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι όλη τη διάρκεια του χρόνου δεν παίζουν χαρτιά ή δεν παίζουν τζόγο? Διότι πιστεύουν ότι η τύχη, η οποία λατρεία της ξεκινάει από τα τυχαία ιερά της Σαμοθράκης, η οποία εικονίζεται ως να είναι πάνω σε μια σφαίρα, σε μια μπάλα δηλαδή, άρα είναι ευμετάβλητη, τρέχει συνεχώς, δεν σταματάει πουθενά και είναι και ασταθής, φοράει μια ταινία στα μάτια, δηλαδή δεν βλέπει, αυτό που λέμε ότι η τύχη είναι τυφλή, δεν έχει μαλλιά στο πίσω μέρος, άρα δεν μπορείς να αρπάξεις την τύχη από τα μαλλιά, έτσι. Και είναι λοιπόν μια θεότητα η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη, και την οποία εσύ δεν μπορείς να την προσεγγίσεις. Πότε μπορείς να την προσεγγίσεις? Συγκεκριμένες κομβικές ημερομηνίες μέσα στο χρόνο, μέσα στο έτος. Αυτές οι κομβικές ημερομηνίες που συμβαίνουν τα περισσότερα με τα φυσικά είναι σε κάθε μήνα ή το τελευταίο δεκαήμερο, όχι μόνο το Δεκέμβριο. Δηλαδή, το πρώτο δεκαήμερο είναι για τις αγροτοκτηνοτροφικές υποθέσεις μας, το δεύτερο είναι για τις θεολογικές θρησκευτικές και το τρίτο περνάει στα πιο ιδιαίτερα έθιμα. Έτσι πιστεύει ο λαός μας και έτσι είναι η κατηγοριοποίηση δηλαδή, που υπάρχουν σε όλα τα έθιμα. Επίσης, τα δώρα που αλλάζουμε είναι και αυτό θέμα τύχης. Γιατί πιστεύουμε ότι το δώρο που θα μας τύχει, γιατί συνήθως τώρα βέβαια είναι ονοματισμένο το δώρο και είναι κάτω από ένα δέντρο, αλλά παλιά δεν ήταν έτσι. Υπήρχαν όλα τα δώρα κάπου σε έναν χώρο και ο καθένας τράβαγε. Ήταν θέμα τύχης. Έπαιρνε δηλαδή ότι αυτό που θα σου τύχει είναι και αυτό που πρέπει να μεταφράσεις γιατί σου έτυχε αυτό το δώρο. Μάλιστα. Κάτι θέλει να μας πει. Κύριε Λεκάκη, το είπαμε ότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και στην πρώτη ευκαιρία θα πούμε και περισσότερα, γιατί πάντα είναι πολύ πλούσια η ελληνική παράδοση και δεν προφταίνουμε κάθε φορά να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει. Να σας πω μονάχα ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αυτός που εμφανίζεται με αλφαγιώτα και εμφανίζουν τα κανάλια με όχι, τα κόκκινα βέβαια. Ρούχα. Αυτό νομίζω το ξέρουμε και πρέπει να το λέμε σωστά. Ναι, αλλά όλοι με αυτό παίζουν και κάνουν πλακίτσες. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Έχετε λέει, δίκιο. Τα λένε, το λέει, έρχεται από τα λένε τα κάλαντα. Όχι. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή που έχει γίνει? Έχετε δίκιο και πρέπει να το λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια ευχαριστώ, πολλά. Ευχαριστώ. Επίσης.